Καλημέρα, δεν έχω καμία σύγκρουση συμφερόντων. Κοιτώντας λίγο, εγώ θα σας κάνω μια ανασκόπηση για τα καλύτερα άρθρα κατά δική μου άποψη, μάλλον τα πιο ενδιαφέροντα. Έτσι, αυτά που μπορεί να μου αλλάξουν λίγο την κλινική μου σκέψη και όχι κατά ανάγκη τα καλύτερα paper από πλευράς level of evidence. Είχα να διαλέξω μεταξύ πολύ μεγάλου αριθμού, όπως βλέπετε, ο καρκίνος του νεφρού 4.800 paper, καρκίνος σκίσης 3.300. Διάλεξα αυτά που, όπως μου είπε ο καθηγητής ο κ. Χατζηχρήστου, μου φάνηκαν ότι λίγο πιο ενδιαφέροντα και ίσως μου αλλάξουν λίγο τη σκέψη ορισμένα πράγματα που δεν ήξερα. Τώρα το πρώτο, ξεκινάμε με τον καρκίνο του νεφρού. Το πρώτο έχει να κάνει με τα αγκιομυολιπώματα. Όλοι ξέρουμε ότι τα βασισμένα στα guidelines λένε ότι αφαιρούμε τα αγκιομυολιπώματα που είναι μεγάλα σε μέγεθος, σε γυναίκες που είναι σε αναπαραγωγική ηλικία, σε αυτούς που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και αν χρειαστεί κάτι επίγον δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν. Και συνήθως το μέγεθος που χρησιμοποιούμε ως threshold για να αντιμετωπίσουμε κάτι είναι γύρω στα 3 με 4 εκατοστά. Αυτό βασίστηκε σε μια μικρή μελέτη από τον Oesterling, αρκετά χρόνια παλιά, και συνήθως είναι πολύ πιθανό να μην γνωρίζουμε ακριβώς την αληθινή φυσική πορεία της νόσου, διότι τα συμπτωματικά περιστατικά συνήθως είναι αυτά που συμπεριλαμβάνονται στις πιο πολλές μελέτες. Σε ένα νοσοκομείο στον Καναδά, με ένα ειδικό σύστημα, αναζητήσανε, βάλανε ορισμένα keywords μέσα στο σύστημά τους που έχουν όλες τις αξονικές τομογραφίες και βρήκανε 2.741 ασθενείς με αγκιομυολιπώματα. Κρατήσαν αυτούς που είχαν τουλάχιστον 3 απεικονιστικές αξονικές τομογραφίες ή μαγνητικές και φτάσαμε γύρω στους 500-450 αρρώστους. Τους παρακολουθήσαν λοιπόν, ο μέσος όρος παρακολούθησης ήταν γύρω στους 45 μήνες, 43 μήνες. Και βρήκαν μόνο το 10% ήταν όγκοι που ήταν μεγαλύτερο από 4 εκατοστά. Τώρα, αυτοί που ήταν οι όγκοι που ήταν μεγαλύτεροι από 4 εκατοστά συνήθως ήταν σε νεαρότερα άτομα, στα πλαίσια ενός συνδρόμου, συμπτωματικά και είχαν υποβληθεί σε κάποια επέμβαση. Αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον και γι' αυτό παρουσίασε και αυτό το paper είναι ότι δεν υπήρχε καμία διαφορά όσον αφορά το ρυθμό που μεγάλωναν τα αγκιομυολιπώματα, είτε ήταν μικρά είτε ήταν μεγαλύτερα από τα 4 εκατοστά. Τα πιο πολλά, το 91% μεγάλωνε πολύ αργά, μόνο ένα 10% μεγάλωνε πιο γρήγορα. Και βεβαίως αυτοί που είχαν υποβληθεί, που βλήθηκαν σε κάποια επεμβατική αντιμετώπιση, ένα 5% μόνο των όγκων από όλη αυτή την ομάδα των ασθενών, και ήταν συνήθως νεαρότεροι, με μεγαλύτερους όγκους, συμπτωματικοί, και στα πλαίσια κάποιου συνδρόμου. Φυσικά οι επέμβασεις αυτές γινόντουσαν εκλεκτικά και αυτό τουλάχιστον είναι καλό. Δεν υπήρχε ανάγκη για επίγουσα αντιμετώπιση. 10% ήταν η συμπτωματική άρρωστη από όλους αυτούς. Αυτοί που είχαν μεγαλύτερους όγκους φυσικά ήταν πιο συχνά συμπτωματικοί. Η αιματουρία ήταν πιο συχνό σε ανθρώπους που είχαν τα πλαίσια ενός συνδρόμου, ενώ ο πόνος ήταν το πιο συχνό σύμπτωμα σε ασθενείς που ήταν τα σποραδικά αγκιομυλιπώματα. Εδώ που θέλω να σταθώ είναι ότι το οπισθοπροτεραιωνικό αιμάτωμα και η αιμορραγία ήταν πολύ σπάνια. Ήταν 0,4% και σχολιάζουν οι συγγραφείς ότι αυτό μπορεί να συμβεί ακόμα και σε έναν όγκο νεφρού. Οι επεμβάσεις, εντάξει, δεν νομίζω ότι θα σταθούμε, δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε λοιπόν είναι ότι τα πιο πολλά σποραδικά αγκιομυλιπώματα είναι ασυμπτωματικά, δεν μεγαλώνουν πολύ αργά και ακόμα και αν είναι πάνω από 4 εκατοστά, ίσως θα μπορούν να παρακολουθούν με μια σχετική ασφάλεια. Απλώς θα πρέπει να ενημερώνουν τους αρρώστους ότι υπάρχει ένα 10% πιθανότητα να έχουν ένα αγκιομυλιπώμα το οποίο μπορεί να μεγαλώνει πιο γρήγορα και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το ίδιο είναι. Το ίδιο. Δεν διαφέρει. Ο ρυθμός ανάπτυξης είναι άσχετος από τα μικρά με τα μεγάλα. Και γιατί οι οδηγίες ως τώρα που αναφέρεις είναι επειδή εκείνα μελέτησαν ή διαφοροποιείται να ξέρουμε. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Τα αγκιομυλιπώματα εν γέννη. Τα αγκιομυλιπώματα εν γέννη είναι αυτό. Τώρα βέβαια αυτή η μελέτη είναι, δεν ξέρω τώρα, 2α, 2β. Δεν έχει σημασία. Αλλά, εν γέννη. Γιατί ναι. Πάνω από το 4 είναι σαν να δούμε λοιπόν αν θα αλλάξουν τα guidelines βασισμένου σε. Βέβαια είναι μια μελέτη. Αυτή δεν ξέρω. Εγώ θέλω να σταθώ στο εξής, ότι καλά τα λέτε όλα αυτά. Προεγχειρητικά ή γενικώς, πώς μπαίνει από αυτούς τους συγγραφείς η σίγουρη διάγνωση ότι αυτός ο νεφρικός όγκος είναι αγκιομυολίπωμα. Μόνο από τα ακτινολογικά χαρακτηριστικά, δεν μιλάω βέβαια στις περιπτώσεις νόσων που έχουν αγκιομυολίπωμα, μιλάω σε ένα σποραδικό
έβριμα, βρίσκουμε έναν ασθενή που έχει ένα νεφρικό όγκο. Και δεν σου λέω μεγάλο, σου λέω μικρό. Τρεις πόντους, τέσσερις πόντους. Το AML, εντάξει, μπορούν αυτά τα οποία δεν έχουν πολύ λίπος και αυτά μπορεί να χαθήκανε στην όλη πορεία. Τι εννοείς χαθήκανε, χειρουργήθηκαν? Όχι, ενώ να μην τα περιλάβανε μέσα στη μελέτη. Α. Και αυτό είναι ένα από τα μειονεκτήματα αυτής της μελέτης. Άρα είναι το τυπικό αγγιούλιο. Το τυπικό, το κλασικό, ναι, με το λίπος. Μπορείτε να μου ορίσετε, κάτσε να βλέπω το σύνολο. Μπορείτε να μου το ορίσετε αυτό το τυπικό αγγιομυολίπωμα σε μια αξονική τομογραφία που σου έρχεται από κάποιο εργαστήριο στην Πατησίων, ξέρω εγώ, για να πω Αθήνα, επειδή μόνο Αθήνα ξέρω. Πες μου, πώς θα το ορίσεις και θα πεις ότι αυτός ο άρρωστος έχει αγγιομυολίπωμα. Και να σου πω κάτι. Και να είσαι και σίγουρος ότι έχει αγγιομυολίπωμα. Και να πεις, εσένα δεν θα σε χειρουργήσει, γιατί αυτός ο όγκος που βλέπω εδώ είναι αγγιομυολίπωμα, είναι καλόηθης. Εσένα δεν θα σε χειρουργήσει. Πώς θα το κάνεις αυτό? Επειδή το τυπικό, αυτό που λέμε αγγιομυολίπωμα, είναι μια διάγνωση η οποία κατά βάση βγαίνει από την αξονική με βάση το περιεχόμενο. Το πρόβλημα, το περιεχόμενο ενότητα, την ύπαρξη του λίπους εσωτερικά. Το πρόβλημα εμφανίζεται το διαφοροδιαγνωστικό όταν είναι τα fat poor, τέλος πάντων, poor fat αγγιομυολιπώματα. Εκεί είναι που αρχίζει και μπαίνει το θέμα του άτυπου αγγιομυολιπώματος με το επιθυλιοειδές στοιχείο, με αυτά. Εκεί είναι ένα μεγάλο ερώτημα και νομίζω ότι και στις κατευθύνσεις οδηγίες, όταν τίθεται θέμα αμφιβολίας για ύπαρξη κακοήθειας, κάτι το οποίο μπορεί να το δεις στα fat poor, γιατί είναι υπάρχει σοβαρή δυσκολία διαφοροδιάγνωση ακόμα και από τα κλασικά νεφρικά καρκινώματα, τότε πρέπει να κάνεις παρέμβαση. Να χειρουργήσει. Σαν τέτοιο, ναι, minimal invasive. Σαν μερική. Σαν βιοψία. Συγγνώμη, ο Κώστας, συγγνώμη. Άμα κάνεις αξονική τομογραφία, τι μονάδες Hausfield έχει το λίπος? Θα σας γελάσω, δεν το γνωρίζω, δεν μιλώ. Βαρκαράκης. Τι εννοείτε, πόσο έχει? Ναι. Έχει πυκνότητα λίπους. Και αυτό μπορούν να του το πούνε. Και στο υπέρυχο ακόμα μπορεί να σου πει. Αυτή είναι αγγιομυολίπωμα. Λέμε την αξονική, δεν λέμε το υπέρυχο. Το υπέρυχο. Δηλαδή, σε όλο το ακροατήριο, όταν θα σας έρθει μια εξωτερική τομογραφή με έναν όγκο που λέει ο ακτινολόγος ότι πιθανό αγγιομυολίπωμα, ηρεμήσατε? Το ακροατήριο θέλω να ακούσω. Ηρεμήσατε? Ορίστε, κύριε Γιαννακόπουλο. Όχι, προφανώς δεν ηρεμήσαμε. Όλοι αυτοί οι ασθενείς μπαίνουν σε πρωτόκολλα παρακολούθησης που ποικίλει από το ένα στο άλλο κέντρο. Και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Πρέπει να έχουμε το μυαλό μας εκεί στον ασθενή. Όμως αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι συζητάμε τώρα και καλώς κάνουμε μία μελέτη με 450 ασθενείς, όταν όλη μας η πρακτική μέχρι τώρα στηρίζεται σε αυτό που είπε ο Γιάννης. Σε μία μελέτη 13 ασθενών του Όστερλινγκ του 1985. Είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, όλη η παγκόσμια πρακτική έλεγε πάνω από 4 είναι προς χειρουργείο, κάτω από 4 είναι για παρακολούθηση, με 13 μόνο ασθενείς μελέτη 30 χρόνων πίσω. Και τώρα βλέπουμε μια μελέτη σαφέστατα καλύτερης ποιότητας, με μεγάλο αριθμό ασθενών, και πάλι την κρίνουμε με μεγάλη αυστηρότητα. Αυτό είναι καλό. Δεν το λέω για κακό, απλά το αναφέρω συγκριτικά με την παρελθοντική μας τακτική. Okay. Συνεχίσω. Το δεύτερο paper που διάλεξα έχει να κάνει με το RF ablation. Το ελάχιστο. Το μήνυμα είναι. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το μήνυμα. Το μήνυμα είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος των αγγιομυολιπωμάτων είναι ασυμπτωματικό και δεν μεγαλώνει πολύ εκεί γρήγορα. Εκεί κολλάμε. Πώς θα είσαι σίγουρος ότι ο νεφρικός όγκος είναι αγγιομυολίπωμα? Εκεί έχω κολλήσει εγώ. Εγώ είμαι κολλημένος λόγω ηλικίας. Πείτε μου εσείς. Άρα, αν δεν κάνει βιοψία, ο μόνος τρόπος είναι τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, αυτή είναι η κλασική γνώση. Με όλα όσα είπατε, ας πούμε, με την αίρεση όλων αυτών. Βιοψία, θα κάνει κανείς βιοψία? Όχι. Δεν κάνουμε αυτό. Δηλαδή, δύο λεπτά, κύριε καθηγητά, όταν σας έχετε μια αξονική που λέει ότι είναι αγγιομυολίπωμα αυτό, να, και το βλέπεις ότι είναι μαύρο ή στο υπέρυχο, κάνετε κάτι περισσότερο? Πάντως, κύριε καθηγητά, μου επιτρέπετε, συνήθως είναι από τις διαγνώσεις που παίρνουν το ρίσκο οι ακτινολόγοι. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να σου αφήνουν αμφιβολίες. Εδώ σου λέει, τουλάχιστον σαν ξέρω εγώ, σου λέει ότι είναι εικόνα συμβατή με αγγιομυολίπωμα. Το λένε συνήθως αυτοί. Τώρα από εκεί πέρα, αν είναι κάτι όχι. Αν είναι ένα πόντο, 1,5. Να το δεχτώ, να τον παρακολουθήσω. Αλλά αν είναι ένα όγκο 4-5 πόντου, θα είστε σίγουροι? Εγώ δεν θα είμαι σίγουρο. Άρα λοιπόν το θέμα ότι το αγγιομυολίπωμα, ορίζω το αγγιομυολίπωμα χωρίς να έχω ιστολογία για ένα νεφρικό όγκο, για μένα είναι πολύ επικίνδυνο.
Νομίζω ότι καλώς το θέτετε, πολύ σωστά το θέτετε, ότι πρέπει να υπάρχει ένας αυξημένος βαθμός επαγρύπνησης, αλλά νομίζω ότι είναι μια πρακτική λίγο πολύ. Πάμε να εφαρμόσουμε και στους κακοήθεις όγκους. Δηλαδή, η συντηρητική αντιμετώπιση με κριτήριο το ρυθμό μεγέθους έχει μπει στο προσκήνιο για τα καλά. Άρα, αν δεχόμαστε ότι παρακολουθούμε συντηρητικά κάποιους νεφρικούς όγκους κακοήθεις, θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο επισφαλές να τον βάλουμε και τα αγκιομιολιπώματα που στατιστικά τα περισσότερα από αυτά είναι καλοήθεις. Συμφωνώ. Αν μπούμε σε αυτή τη λογική, ναι, ασφαλώς συμφωνώ. Λοιπόν, προχωράμε. Το δεύτερο paper έχει να κάνει με RF ablation, όπως ξέρετε μου αρέσει ιδιαίτερα. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να πετύχουμε υψηλές θερμοκρασίες για να σκοτωθεί ο όγκος, να πεθάνει. Συνήθως χειρότερα αποτελέσματα έχουν άρρωστοι που έχουν σε μεγάλο μέγεθος όγκους ή είναι διαβουκυταρικού τύπου και πιθανότητα αυτό οφείλεται στην αυξημένη αίματωση. Σκεφτόμενος λοιπόν έτσι, οι συγγραφείς σκεφτήκαν μήπως μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αξονική και το πόσο πολύ προσλαμβάνει σκιαγραφικό μετά τη χορήγησή του για να προβλέψουν αν μπορεί να έχει επιτυχία ή να αποτύχει το RF ablation. Χρησιμοποιώντας όρους με αξονικής τομογραφίας. Είχαμε 158 ασθενείς που κάνανε RF ablation. Είχαν σε μεγάλο βαθμό, η κακοήθεια ήταν πιστοποιημένη με βιοψία. Incomplete ablation, και να θυμίσω ότι είναι incomplete, βάζουμε τη βελόνα και με τον όγκο και αμέσως μετά κάνουμε αξονική και συνεχίζει και προσλαμβάνει και γραφικό. Δεν είναι αποτυχία ακριβώς, μπορείς απλώς να ξανακάνεις. Είχαν 7%. Το υπόλοιπο 93% φυσικά υπήρχε μια σαφής νέκρωση του όγκου. Εδώ περιέργως το μέγεθος του όγκου φαίνεται ότι δεν έπαιξε κάποιο ρόλο στο ποσοστό του incomplete ablation. Πιθανότατα φταίει το μικρό δείγμα. Αλλά η Hounsfield, η διαφορά, δηλαδή αυτοί που ενισχυθήκαν κατά 60 μονάδες και περισσότερο, είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να μην έχουν επιτυχημένη ablation στην αρχή. Προφανώς αυτό αντικατοπτρίζει μια αυξημένη αγκίωση και χειρότερα αποτελέσματα λόγω του heat sink φαινόμενων. Όσον αφορά την επιβίωση, την πενταετή ελεύθερης υποτροπής, 5% υποτροπιάσανε σε μια μέση παρακολούθηση 30 μηνών. Πάνω από 3% το μέγεθος εδώ έπαιζε ρόλο στην αποτυχία της θεραπείας. Ο τύπος του καρκινώματος δεν έπαιξε, όπως δεν έπαιξε και το Hounsfield η ενίσχυση, η σκιαγραφική. Από τα μειονεκτήματα της μελέτης, ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι οι όγκοι αυτοί είναι λίγο ετερογενείς και ο βαθμός ενίσχυσης κατά τόπους δεν είναι ίδιος. Κατά συνέπεια, εκεί που βάλανε την αυτή μπορεί να έπαιζε κάποιο μικρό ρόλο και αυτό μπορεί να αλλοιώσει τα αποτελέσματα. Σε γενικές γραμμές, αυτό που θέλω να σας μείνει είναι ότι αυτοί που έχουν ενίσχυση πάνω από 60 Hounsfield units έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να μην πεθάνουν, να μην γίνει το ablation επιτυχές με την πρώτη φορά, παρόλο που το disease free survival δεν επηρεάστηκε καθόλου από αυτή την ύπαρξη. Και βεβαίως επιβεβαιώθηκε πάλι ότι το μέγεθος του όγκου έχει να κάνει με το RF ablation, με την επιτυχία του. Όσο πιο μεγάλο είναι, δεν μπορεί να φτάσουν οι θερμοκρασίες οι κατάλληλες, γιατί η αιμάτωση που υπάρχει γύρω-γύρω επηρεάζει. Εντάξει. Γιάννη, ισχύει ακόμα αυτό μέχρι 3, maximum 4 εκατοστά άρα. Ναι, ισχύει. 3 θα λέγαμε. Γιατί εγώ είδα ότι είχαν και μεγαλύτερα γι' αυτό. Είχαν και μεγαλύτερα. Κάνουν και μεγαλύτερα σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά. Αυτά αποτυχάνουν. Αυτά υποτροπιάζουν γκαραντί. Τώρα, άμα είναι πολύ περιφερικά, μπορεί. Αλλά τα κεντρικά. Έχει και το αντίστοιχο για τη χειροκριοθεραπεία, έτσι. Έχει κάποιος εμπειρία. Εσύ, Γιάννη, έχεις εμπειρία. Έχω μια σχετική, ναι, εντάξει. Ναι. Πώς πήγαν αυτοί οι άρρωστοι, δηλαδή, αν έχουμε έναν ασθενή που δεν θέλουμε. Το έχουμε δημοσιεύσει αυτό, είναι, δηλαδή, αυτοί που έχουν κεντρικούς όγκους και έχουν πάνω από 3 εκατοστά, αυτοί δεν πάνε καλά. Δεν είναι καλοί οι υποψήφοι. Θα αποτύχουν. Είτε κάνεις κρυοθεραπεία, είτε κάνεις. Και πώς το ορίζεις ότι απέτυχε από την πρώτη σκιαγραφικού, μετά πώς το ορίζεις. Μιλάμε ότι υποτροπιάζουν. Μετά από 1-2 χρόνια. Ξαναβγαίνουν. Στο ίδιο σημείο. Μάλιστα. Δηλαδή αρχίζει και ξαναμεγαλώνει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Άρα, να κάνω εγώ μία ερώτηση, γιατί έχουμε πολλές σκέψεις πάνω σε αυτά. Αυτοί οι ασθενείς υψηλού κινδύνου, που είναι και μεγάλοι άνθρωποι, δεν θα μπορούσαν να πάνε να αποφύγουν ένα χειρουργείο που σου λένε οι καρδιολόγοι, οι αναισθησιολόγοι,
άμα είναι να πεθάνει από τον καρκίνο, ας χειρουργήστε. Αλλά είναι high risk, είναι χαπίτες σοβαροί και τα λοιπά. Πιστεύω ότι οι μικροί όγκοι, 1-2 εκατοστά θα πάνε καλά, αλλά μπορεί να πηγαίνουν καλά και με active surveillance. Τώρα, ένας άρρωστος που είχε κεντρικό όγκο 5 εκατοστά, είχε ξαναχειρουργηθεί στο νεφρό, είχε μια πέτρα στο νεφρό, ήταν μονήρης. Η λογική που το. Εγώ δεν ήθελα να το κάνω, ήθελα να το κάνω μερική νεφρεκτομή. Βέβαια, δεν δεχόταν ότι ήθελε να θα μπορεί να πήγαινε στο νεφρό. Δεν το δεχόταν αυτό. Οπότε αναγκαστικά κάναμε κρυοθεραπεία με 3-4 βελόνες. Φυσικά έχει υποτροπιάσει στον ένα χρόνο. Το θέμα μου είναι ότι είναι ένας, ξέρουμε ότι οι όγκοι αυτοί του νεφρού είναι αργά εξελισσόμενοι. Δεν είναι ο όγκος που θα έχει δώσει μεταστάσεις ένα χρόνο. Εξαρτάται τι grade είναι και τι κακοήθεια. Ένας όγκος ο οποίος είναι 2 εκατοστά, γιατί μιλάμε για τόσο, ένα 2 εκατοστά. Θα δούμε, έχει ένα πολύ ωραίο paper με τα surgical margins. Να σου ρωτήσω κάτι. Αυτοί οι όγκοι που αποφασίζεις να κάνεις το radiofrequency ablation, τους κάνεις βιοψία πρώτα να δεις τι είναι. Ναι, συνήθως προσπαθείς να κάνεις βιοψία. Προσπαθείς. Δηλαδή πριν βάλεις τη βελόνα του RF, βάζεις και τη βελόνα της βιοψίας. Το πρόβλημα είναι όταν είναι πολύ μικρή όγκη και είναι της τάξης του 1 εκατοστού και βάλεις τη βελόνα σου μέσα, μπορεί να ματώσει αυτό λίγο και να το χάσεις. Όταν χειρουργείς, κάνεις πάντοτε βιοψία πριν βγάλεις το κομμάτι. Όχι, δεν κάνεις, εντάξει. Αλλά έναν όγκο 1 εκατοστού, τυχαίο έβριμα σαν νεφρό, γιατί τον πειράζεις? Έλατε. Μπορεί και να μην τον πειράζεις. Ρωτάω. Και αν είναι νέος, όπως του κάνεις μερική νεφρεκτομή, άμα είναι νέος άνθρωπος. Καλά, αν είναι νέος, ίσως και να έχεις κάποιο λόγο. Αλλά με 85 χρονών και ένα τυχαίο έβριμα, 1,5 πόντο στο νεφρό, το πειράξεις. Μόνο για να γίνει. Άμα έχει παράθυρο και δεν είναι ασφαλείς διαδικασίες αυτές. Δηλαδή, άμα είναι εύκολο το παράθυρο, είναι εξωφυτικό, είναι πίσω. Γιατί υπάρχει και παντζούρια το παράθυρο. Λοιπόν. Το τρίτο paper που έχουμε είναι τα θετικά εγχειρητικά όρια. Ως τώρα ξέραμε ότι τα θετικά εγχειρητικά όρια ουσιαστικά λέγαμε εντάξει, δεν τρέχει πολύ, δεν είναι και κάτι, δεν θα έχουμε μάλλον υποτροπή, δεν κάνουμε τίποτα συνήθως. Το σκεπτικό εδώ είναι ότι γιατί όμως βγήκαν αυτή η αίσθηση ότι τα θετικά εγχειρητικά όρια δεν είναι και τόσο κακό στη μερική νεφρεκτομή. Ίσως γιατί δεν έχουμε πολλούς θετικά όρια αρκετά στις μελέτες από όγκους με κακά χαρακτηριστικά. Γιατί η λογική λέει ότι κάποιος ο οποίος έχει χαμηλό όγκο με χαμηλό στάδιο και όγκο έχουν μια καλοήθη, σχετικά αργή πορεία. Αυτοί που έχουν υψηλό grade και υψηλό στάδιο έχουν χειρότερη πορεία. Κατά συνέπεια, αν έχεις ένα θετικό όριο από έναν κακό όγκο, προφανώς και το θετικό όριο δεν πρέπει να συμπεριφερθεί όπως ο κακός όγκος. Έτσι λοιπόν μαζέψανε πάρα πολλά, επειδή το θέμα ήταν όλο με τον αριθμό των θετικών όριων, γιατί όπως ξέρουμε δεν έχουμε όλοι. Τα θετικά όρια είναι 4, 5, 8%. Retrospective, από πολλά ιδρύματα, έτσι, 1240 περιστατικά με μερικές νεφρεκτομές, ανοιχτά, αλλά προσκοπικά, ρομποτικά, δεν έχει καμία σημασία. Θετικά όρια, ποσοστό θετικών ορίων, 7,8%, γύρω στο 8%. Το 1 τρίτο σε αρρώστους με κακά προγνωστικά σημεία, με high grade και high stage όγκους. Το 1 τρίτο. Υποτροπή γύρω στο 5,6% σε ένα follow-up γύρω στους 20 μήνες. Τα θετικά όρια, μάλλον φταίει ο χειρουργός. Δεν είχαν καμία σχέση ούτε με το μέγεθος του όγκου, ούτε με το stage, ούτε με το grade, ούτε με την ιστολογία, ούτε με το focality. Έτσι. Δεν βρέθηκε καμία στατιστική διαφορά. Τώρα, και στη μονοπαραγωγική και στην πολυπαραγωγική, αυτοί που είχαν θετικό όριο υποτροπιάζαν πιο συχνά. Λογικό, δεν είναι. Και υποτροπιάζανε, αλλά δεν υποτροπιάζαν μόνο τοπικά. Υποτροπιάζαν και απομακρυσμένα. Τώρα, αν όλα τα στοιχεία, κάποιος που έχει θετικό όριο, όλα τα στοιχεία μπορούν να παίξουν ρόλο. Έχουν αυξημένη τάση για υποτροπή. Όμως αυτά που είχαν πολύ μεγαλύτερη τάση για υποτροπή ήταν αυτοί που είχαν TAF2 μέχρι 3α, αυτοί που είχαν διαβογκυταρικού τύπου καρκίνωμα και αυτοί που είχαν high grade όγκη. Και ο μέσος χρόνος υποτροπής ήταν στους 19 με 20 μήνες, όπως είπαμε. Τώρα, το ενδιαφέρον είναι ότι βλέπετε εδώ τις καμπύλες. Αυτή εδώ είναι η άρρωστη με κακά προγνωστικά στοιχεία και με θετικά όρια. Αυτοί που είχαν καλά προγνωστικά στοιχεία, δηλαδή ήταν low risk, ακόμα και με θετικά όρια, συμπεριφερθήκαν όπως ήταν ένας high risk με αρνητικά όρια ή low risk με αρνητικά. Δηλαδή,
Αυτό που παίζει ρόλο είναι ο όγκος μας στο τέλος, όταν έχουμε ένα θετικό όριο. Θα πρέπει να κοιτάμε το grade, το στάδιο, τον τύπο, για να ξέρω να μπορούμε να υποψιαστούμε αν θα έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα να υποτροπιάσει αυτό το πράγμα και θα πρέπει ίσως να κάνουμε και κάτι βεβαίως, έτσι. Θετικό εγχειρητικό όριο, στατιστικά σημαντικό, με υψηλότερη κίνδυνο για υποτροπή σε περιπτώσεις high risk και όχι low risk, έτσι. Από εδώ ίσως το μεγαλύτερο μειονέκτημα είναι ότι ήταν πολυκεντρική μελέτη. Εντάξει, ο καθένας έκανε τη δική του τεχνική, ήταν διάφοροι γιατροί, πώς διαλέγαν τους αρρώστους, εν πάση περιπτώσει και το follow-up ήταν λίγο διαφορετικό. Αυτό που θέλω να πάρετε από το paper αυτό ίσως που να μας μείνει είναι ότι το θετικό όριο συνδυάζεται με υποτροπή, είτε τοπική είτε μεταστατική, ειδικά για όγκους που έχουν υψηλού κινδύνου χαρακτηριστικά, και το recurrence free survival, έτσι, ήταν ίδια ανάμεσα σε αυτούς που είχαν low risk features, ανεξάρτητα από το αν είχαν θετικά όρια ή όχι. Και εδώ τίθεται το ερώτημα, μήπως για μεγαλύτερους όγκους δεν πρέπει να κάνουμε μερικές νεφρεκτόμες. Αυτό το άρθρο είναι καλό για κάποιες σκέψεις. Εντάξει, είναι πολύ καλό άρθρο, αλλά είναι καλό για κάποιες σκέψεις. Σε όλους έχουν τύχει θετικά χειρουργικά όρια μετά από μια μερική νεφρεκτομή. Τι σκέψεις κάνετε και πώς το αντιμετωπίζετε, δηλαδή πώς θα βρείτε αν όντως έχετε αφήσει πίσω, διότι εγώ από τη δική μου εμπειρία βγάζω τον όγκο, έρχεται ένα αυτό, αλλά σκέφτομαι το μυαλό μου ότι εκεί την κήτη της μερικής νεφρεκτομής εγώ έχω βάλει ράματα, έχω ρίξει διαθερμία, έχω κάνει σπρέι με τη διαθερμία, δηλαδή ό,τι είναι το έχω καταστρέψει ή όχι. Ένα το ερώτημα. Και δεύτερον, παίρνετε ποτέ βιοψία από την κήτη της μερικής νεφρεκτομής, δηλαδή παίρνετε ένα ξεχωριστό κομμάτι και να πείτε ότι αυτό είναι ο πάτος της εκτομής μου. Να πω κάτι εδώ. Ένα από τα μειονεκτήματα που λέγανε το paper είναι ότι δεν περιγράφανε ούτε πώς αντιμετωπίστηκαν τα θετικά όρια, για να δούμε τι κάνανε, ούτε λέγανε τι κάνανε διεγχειρητικά. Πήρανε όριο, όπως λέτε. Δεν πήρανε. Εγώ πιστεύω ότι πέρανε. Δεν ρωτάω τώρα τους συγγραφείς, ρωτάω το ακροατήριο για να γίνει συζήτηση. Ναι. Αυτό είναι το ερώτημα. Και οι σκέψεις είναι αυτοί. Ο προβληματισμός. Έρχεται μια βιοψία που λέει θετικά χειρουργικά όρια. Τι σκέφτεστε εκείνη τη στιγμή? Εκτός αν δεν σκέφτεστε τίποτα. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε. Ορίστε. Για να είμαι ειλικρινής, για τη βιοψία της βάσης, όπως λέτε. Δεν ξέρω πρακτικά αν μπορεί να είναι εφαρμόσιμη, διότι ουσιαστικά πρέπει να είναι μια ταχεία βιοψία. Που ξέρουμε όλοι τα μειονεκτήματα μια ταχεία βιοψία με το παθρογανατόμο, με το μαχαίρι στο λαιμό, του λες βλέπεις, δεν βλέπεις καρκίνο. Προσωπικά δεν παίρνω πια από τη βάση. Κάνω όλα αυτά που λέτε και με τη βάση κλπ. Αλλά νομίζω ότι ακόμα και αν είναι θετική η βιοψία από τη βάση, αν έχει ξεκινήσει να κάνει μερική νεφρεκτομή, μάλλον δεν θα κάνει τελικά νεφρεκτομή. Πάντω σε εμά κάνανε, το βγάζανε. Δηλαδή, αν αυτό που. Συνεχίζει να το χειρουργείο, αλλά άμα του ερχόταν. Το βγάζανε τον νεφρόλογο, ναι. Εγώ δεν στέλνω από τι βάσει πια, όχι. Για να μην ειλικρινίσει. Και από πού θα στείλει από τη βάση, εκεί είναι ή εκεί που σου φαίνεται? Εκεί που σου φαίνεται. Προφανώ. Δεν είναι σε μικροσκόπιο. Αυτό που λέει ο Στέλιος, εφαρμόζαμε παλιά όταν κάναμε ειδικό, όταν κάναμε μερική νεφρεκτομή. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, πάντα στέλναμε από τη βάση. Αυτό έχει καταληφθεί, εγώ το κάνω τώρα. Αλλά όμως είναι θετικά εγχειρητικά όρια. Θα προσπαθήσει να κόψει πιο πολύ νεφρό, κάνει αφρεκτομή. Δεν ξέρω τι κάνει ο άλλος, εγώ αυτό κάνω. Ναι, εγώ δεν στέλνω ποτέ βιοψίες ταχείες. Πλέον τις έχω ξεχάσει, τις έχουμε όλοι ξεχάσει, φαντάζομαι, ταχείες βιοψίες. Όμως παίρνω ένα κομμάτι ξεχωριστό από τη βάση για λόγους τεκμηρίωσης μετά, με την κανονική ιστολογική. Τι λέει ο κ. Αδαμάκης για όλα αυτά? Έχει άποψη? Νομίζω ότι έχει νόημα. Για ψυχολογικούς λόγους περισσότερο, γιατί ο άρρωστος όταν θα πάρει μια ιστολογική με θετικά όρια στον όγκο και βιοψία βάσης αρνητική, να πει OK, απλά το margin έτυχε και έπεσε πάνω στη μερική νεφρεκτομή, στο παρασκεύασμα της μερικής νεφρεκτομής. Αυτό που θα ήθελα έτσι να σχολιάσω είναι το εξής. Εγώ δεν κατάλαβα από πού προκύπτει ότι τα θετικά χειρουργικά όρια πραγματικά συνδυάζονται με υψηλό ποσοστό τοπικής ή απομακρυσμένης υποτροπής, γιατί ανεξάρτητα των θετικών ορίων το ποσοστό υποτροπής στους high grade όγκους είναι 6%. Δηλαδή, ναι. Σε όλες τις σειρές ένας υψηλού κινδύνου όγκος είναι 6% το ποσοστό υποτροπής. Και αυτό που λένε εδώ είναι ότι okay, αυτοί που είχαν θετικά όρια είχαν ποσοστό υποτροπής είτε τοπικής είτε απομακρυσμένης, αλλά όχι απαραίτητα στο. Από τα 8% στο follow-up, το 5% έχει υποτροπιάσει.
Ναι, αλλά όχι απαραίτητα στη θέση. Από αυτούς που είχαν κακά στοιχεία, αυτοί υποτροπιάζαν. Οι άλλοι δεν είχαν υποτροπιάσει. Ναι, αλλά όχι απαραίτητα στη θέση της μερικής νεφρεκτομής. Μπορεί να έχει κάποιο. Όχι άλλο. Απαραίτητα. Ναι. Βεβαίως, άρα δηλαδή εδώ το... δεν ξέρω αν είναι βέβαια, το θετικό όριο ή ο κακός όγκος. Σχολιάζουν ότι το, ακόμα και αυτή η πολυκεντρική ήταν underpowered για να σου πει το αν παίζει ρόλο και για το location. Το grade, το στάδιο κτλ. Δεν μπορούσαν να μας το ξεχωρίσουν αυτό. Δηλαδή, διαβάζοντας αυτό το άρθρο, δεν καταλαβαίνω ακριβώς ότι φταίει το θετικό όριο ή η κακή βιολογική συμπεριφορά που έχει ο άρρωστος με αυτόν τον όγκο που έχει πάρει. Απλώς αυτό που μπορεί να σου πει, ούτε λέει τι μπορείς να κάνεις. Αλλά σου λέει ότι άμα έχεις κακά προγνωστικά στοιχεία, τότε θα το παρακολουθείς πιο γρήγορα, πιο κοντά, ξέρω κι εγώ. Θα κάνετε PET scan για να δείτε αν έχετε αφήσει πίσω όγκο στο νεφρό. Και πότε. Πότε είναι το πρόβλημα. Όταν σας έρθει η βιοψία. Σας έρθει η βιοψία. Ότι λέει ότι η βιοψία ότι έχετε θετικά χειρουργικά όρια. Ναι. Θα κάνατε πετσικά ερώτηση. Γενική είναι. Θα κάνατε. Πάντως σίγουρα θα άφηνα να περάσει χρόνος. Γιατί νομίζω πρέπει να είναι και πολύ έμπειρος ο παθηματόμος να σου πει ότι ξέρεις κάτι. Προσλαμβάνεις εκείνο το σημείο και δεν είναι πολύ εύκολο. Η αλήθεια είναι αυτή. Και ούτε το περιγράφουν εδώ μέσα καθόλου. Θα κάνατε RF μετά σε αυτούς τους ασθενείς. Αν είναι εφικτό. Και αυτό είναι εφικτό, βέβαια. Άντε να το βρεις. Άντε να το βρεις. Ναι. Να το είναι πολύ εύκολο. Στην μερική. Τα όρια σου να πας. Εντάξει, αν μπορείς να βάλεις μια βελόνα και πόσο κεντρικό είναι. Και πόσο κεντρικό είναι. Δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, παρακαλώ. Το δεύτερο είναι όλοι κάνουμε. Έχουμε έναν όγκο νεφρού και μας λέει στην αξονική ότι έχεις ένα μικρό όζο. Ο οποίος, εντάξει, αν έχεις ένα όγκο 10 εκατοστά, λες μπορεί να είναι και μετάσταση. Αυτό, άμα είναι 4 εκατοστά και έχεις όζο, με ποια πιθανότητα είναι αυτό μετάσταση. Και εδώ αυτό προσπαθούν να δούνε, μήπως μπορούμε να βρούμε κάποιους προγνωστικούς παράγοντες, ώστε να πούμε από τους όζους αυτούς που έχουμε στην αξονική θώρακος ή στην ακτινογραφία θώρακος, ποιοι θα εξελιχθούν και θα αποδειχθεί ότι είναι μεταστάσεις. Και βρήκαν 250 ασθενείς που ήταν σε αυτό το κλινικό σενάριο. Τους παρακολουθήσαν τουλάχιστον 3 χρόνια με αξονικές ή ακτινογραφίες. Αυτό ήταν ένα από τα μειονεκτήματα, ότι δεν ήταν στάνταρ σε όλους τους ασθενείς. Και θεωρήσαν ότι ήταν μια μετάσταση, όταν αυτός ο όζος μεγάλωσε σε μέγεθος, μεγάλωσαν σε αριθμό και υπήρχε μια ιστολογική διάγνωση. Ήταν μεταστάσεις, ένα follow-up 35 μηνών, στο 30%. Δηλαδή, ένα στους τρεις, αυτός ο όζος ήταν μετάσταση. Δύο στους τρεις δεν ήταν. Τουλάχιστον ως το follow-up, έτσι, που είχαν 40 μήνες. Από τα παθολογικά χαρακτηριστικά, ίσως κάποιο ρόλο έπαιζε το στάδιο. Όσο μεγαλύτερο στάδιο, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι κακοήθεια. Αυτό είναι λογικό. Οι λεμφαδένες, το grade, η λεμφαγιακή διήθηση, θεωρήσαν ότι είναι πολύ ισχυρός παράγοντας. Σαρκωματώδης διαφοροποίησης, κακά προγνωστικά στοιχεία, εν πάση περιπτώσει, δίδυσης κατοκύλης, πιταφτρία α, αυτά όλα τα στοιχεία είναι και λογικό. Όσον αφορά τα στοιχεία της αξονικής, όσο πιο πολύ ήταν, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι νεοπλασία αυτό το πράγμα ή όσο μεγαλύτερο μέγεθος είχαν. Έτσι. Τώρα, στην πολυπαραμετρική ανάλυση που έγινε, η αξονική, το μέγεθος και το αριθμός των όζων παρέμενε στατιστικά σημαντικό για lung metastasis free survival, όπως το ονομάζουν αυτό, το οποίο στην τριετία έφτανε το 71%. Έτσι. Τώρα το grade, ο αριθμός των λεμφαδένων, σαρκωματώδης διαφοροποίηση και η δίθυση νεφρικής φλέβας, αυτά όλα παίξαν κάποιο ρόλο. Ακόμα και στην πολυπαραμετρική, το ίδιο πολυπαραγοντική. Τώρα για το disease specific survival, την επιβίωση από την νόσο, στην τριετία 86% δεν επηρεάστηκαν από το αριθμό των λόσων ή μετά τον αριθμό των όζων και το μέγεθός τους. Αυτό που έπαιζε κάποιο ρόλο ήταν η δίθυση του ύπαρξη λίπους στο νεφρό. Φτιάξαν και ένα νομόγραμμα το οποίο θεωρητικά είχε καλό calibration, εν πάση περιπτώσει. Τώρα κατά πόσο είναι χρησιμοποιήσιμο μένει να το δούμε. Ίσως ο μεγαλύτερος περιορισμός, σας τον είπα και πριν, ότι το imaging strategy για την παρακολούθηση δεν ήταν ίδιο, οπότε μπορεί να μην είχαν ίδια αποτελέσματα. Αυτοί οι όζοι λοιπόν, οι διευκρινίστοι, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να γίνουν μετάσταση ή να είναι μετάσταση δηλαδή, σε όγκους που είναι μεγαλύτερο σταδίου, με ύπαρξη λεμφαδένων, grade, θρόμβη, δίθυση, κακά προγνωστικά στοιχεία, εν πάση περιπτώσει, στην παθοανατομική εξέταση. Και την παρουσία
περισσότερων και μεγαλύτερων όζων στην προεγχειρητική εξονική. Εντάξει. Εντάξει, απλώς δηλαδή. Δεν αλλάζει το κλινικό management, αλλά εν πάση περιπτώσει ίσως γίνεται ένα μεγαλύτερο follow-up σε αυτούς τους αρρώστους, αφού έχουμε την παθολογική μας εξέταση, να τους κυνηγάμε λίγο περισσότερο. Πιστεύω ότι απλώς για να το έχουμε υπόψη μας το λένε αυτό, γιατί δεν αλλάζει σε κάτι. Απλώς θα τους παρακολουθείς λίγο πιο στενά, έχοντας υπόψη ότι μπορεί να είναι, είναι και μετάσταση. Μάλιστα. Αλλά το θέμα είναι τους χειρουργείς. Α? Το θέμα είναι τους χειρουργείς. Σου βγάζει τον νεφρό. Ναι, εντάξει. Παρακαλώ. Τώρα πάμε στον καρκίνο της κύστεως. Όγκοι οι οποίοι βρίσκονται κοντά στο στόμιο ή μέσα στο στόμιο, έτσι, τους κάνουμε. Πώς τους αντιμετωπίζουμε και τι γίνεται. Υπάρχει, όλοι φοβόμαστε, έτσι, intramural part of the distal ureter, όγκοι τέτοιοι, είναι τεχνικά, είναι μια δυσκολία, έτσι. Συνήθως τους κάνουμε μια διουρηθρική, κόβουμε το στόμιο και βεβαίως όλοι φοβόμαστε μην μας κάνει στένωμα ή μην έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουμε υποτροπή στο ανώτερο ουροπητικό λόγω του ότι μπορεί να σου κάνει κάποιο ρίφλεξ γιατί έχει ένα χένον στόμιο. Στη διουρηθρική αυτό που παρατηρούν είναι ότι δεν κάνουν ριζική διουρηθρική για να έχει detachment του στομίου, αλλά προσπαθούν να κόβουν όσο περισσότερο γίνεται για να αφαιρέσουν τον όγκο. Εδώ είχαμε από τις 2.500 διουρηθρικές 112 ασθενείς, όχι πολύ συχνή η εμφάνισή τους λοιπόν, κάνανε διουρηθρική εκτομή του στομίου και βάλαν 15 μέρες ένα stent, αν ήταν εκτεταμένη η εκτομή, έτσι, ή είχαν όγκο μακροσκοπικά που παρέμενε μετά τη διουρηθρική τους. Καλά, μετά αυτά δεν μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ το τι κάνανε, πόσο αντιμετωπίσαν. Κλασικά όπως ήταν η διουρηθρική άγκη της κύστεως. Άρα λοιπόν είδαν ότι όγκοι που χρειάστηκαν διουρηθρική εκτομή του στομίου ήταν 4%, όχι πολύ συχνό. Όλα τα στάδια βέβαια ήταν όγκοι για τα φένα, τα φαλφα, inside του, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία νομίζω. Ένα στους τρεις, σε έναν από τους τρεις βάλανε pigtail. Και βρήκαν ότι το pigtail δεν επηρέαζε ούτε τον αριθμό των στενώσεων, ούτε την υποτροπή των όγκων στο ανώτερο ουροπητικό. Ένα στους 10 έκανε στένωμα και ορίσαν ως στένωμα όταν χρειαζόταν κάποια αντιμετώπιση αυτός ο άρρωστος, είτε θα δούμε η αντιμετώπιση τους ήταν ή ξανακάνανε εκτομή του στομίου, είτε βάζανε ένα balloon dilation, έτσι, ή κάνανε επανεμφύτευση σε αυτό το 11%. Και υποτροπή στο ανώτερο ουροπητικό 15%, συνήθως στο κατώτερο τριτημόριο του ρήτηρα. Έτσι. Και βεβαίως όταν ήταν invasive high grade, κάνανε συνήθως νεφρουρητηρεκτομία. Συνήθως πότε ήταν μεγαλύτερο ο κίνδυνος για στένωμα, όταν ήταν υποτρολογικό. Όταν αυτοί οι άρρωστοι είχαν κάνει αρκετές διουρηθρικές, δεν ήταν μόνο μία. Έτσι. Και βλέπουμε ότι όταν είχαν υποτροπές πολλές, είχαν 21% έναντι 4,6% ήταν η πρώτη φορά που κάναν τη διουρηθρική εκτομή. Και βεβαίως το ίδιο ισχύει και για την υποτροπή στο ανώτερο ουροπητικό. Και η αντιμετώπιση αυτών των ασθενών που κάναν στένωμα ήταν the obstructive TURBT στους μισούς, επανεμφύτευση σε ένα μεγάλο μέρος και balloon dilation προφανώς γιατί δεν είναι πολύ επιτυχής. Αυτό το οποίο μελετήσαν ήταν και στην πολυπαραγοντική ανάλυση ότι ναι, για τη στένωση έπαιζε ρόλο το ότι το ρυθμό που κάναμε τις διουρηθρικές, αν είχαμε πολλές διουρηθρικές στο ιστορικό, το μέγεθος του όγκου και αν ήταν τα φένα στην κίστη ή στο ενδοτυχωματική μοίρα του ρητήρα. Ενώ για την υποτροπή έπαιζε ρόλο ο ρυθμός των διουρηθρικών, το inside του και το τα φένα στο ενδοτυχωματικό μέρος της ουρήθρας. Τώρα το μεγαλύτερο μειονέκτημα ήταν ότι τώρα πώς εκτιμάς ότι αυτό είναι λόγω παλιδρόμησης και όχι λόγω φυσικής πορείας της νόσου. Εντάξει. Τώρα το είναι λοιπόν σπάνιο, είναι στο 4,8 η περίπτωση που χρειαζόμαστε να κόψουμε το στόμιο. Η στένωση συμβαίνει σε έναν στους 10, υποτροπή στο 15% και βέβαια παίζει ρόλο το μέγεθος του όγκου και αν βρίσκονται στον αυχένα, το ταφένα, έτσι, το inside του, αυτά όλα μπορεί να παίξουν. Τώρα το stent φαίνεται ότι δεν παίζει ρόλο, δεν μας προστατεύει δηλαδή από την ύπαρξη κάποια στενώσεως. Και το βάζουμε μόνο σε μεγάλους όγκους που είναι εκτεταμένη η εκτομή μας. Δηλαδή, Γιάννη, άμα κάνεις ένα υψηλό grade όγκο στο στόμα και βλέπεις ότι θα κάνεις ολοτεροσκόπηση των 2 χρόνων, να δεις αν έχει και ενδοτυχωματική μοίρα του ρητήρα και θα τον πεις
θα προχωρήσει στην αφροδεκτομή, θα τον αφήσει έτσι. Κοιτάξτε, αν είναι high grade, θα πρέπει να κάνουν αφροδεκτομή, νομίζω. Γιατί η νόσος του ουροθυλίου είναι νόσος όλου του απονεφρόμεθου. Εδώ εμένα δεν μου εξηγούν, γιατί είναι άλλο ο όγκος να είναι στο ένα εκατοστό μέσα και να τον βλέπω να μου βγαίνει, και άλλο να είναι γύρω-γύρω από το στόμιο. Ξέρετε, βλέπεις αυτά τα γύρω-γύρω από το στόμιο. Λέει και urethral orifice, δηλαδή δεν θα είναι ένα πόντο μέσα. Από τότε είναι όγκος ουρητήρα. Αλλά μιλάει για intramural part. Intramural είναι ενδοτυχωματικό. Εντάξει, είναι μέσα. Αλλά αφαιρώντας το στόμιο όλο, βγάζεις και τον όγκο. Έχει κάποιος κάποια εμπειρία πάνω σε αυτό, του έχει εμένα τύχει. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το stent. Πώς αυτό το πράγμα το βλέπουμε όχι τόσο σπάνια. Και εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία, πέρα από αυτό που είπε ο κ. Βαρκαράκης, ότι έχει την αίσθηση αν είναι κάτι από μέσα ή όχι, είναι οπωσδήποτε να έχει στείλει ξεχωριστά τα κομμάτια σου. Νομίζω πως αυτό το πράγμα είναι καθοριστική σημασία, γιατί θα σου καθορίσει κατευθείαν από πού είναι αυτό το πράγμα, αν έρχεται από μέσα ή όχι. Το ερωτηματικό, το αν θα πρέπει στον ίδιο χρόνο να κάνει κανείς ουρετηροσκόπηση, αυτό είναι μια άλλη πολύ σημαντική λεπτομέρεια αυτό το πράγμα, διότι έτσι θα παντιόταν και το ερωτηματικό αν θα υπήρχε υποτροπή στο κάτω τριτημόριο του ουρητήρου, αν ήταν υποτροπή ή πραγματική νόσος που αφορούσε και την ανώτερη επιφυτευτική μοίρα. Νομίζω πως είναι καθοριστική η βιοψία που μπορεί να μην γίνει, δηλαδή να πάρει κανείς την απόφαση, δεν θα το κάνει στον ίδιο χρόνο για να μην έχει τα προβλήματα της πιθανής απόσπασης του ρητήρα κλπ. Ανάλογα με τα ευρήματα όμως της βιοψίας που θα έχει ξεχωριστά κομμάτια, έχει μεγάλη σημασία να αποφασίσει κανείς αν θα κάνει ουρητηροσκόπηση. Στον ίδιο χρόνο. Όχι στον ίδιο. Στον ίδιο χρόνο. Όχι στον ίδιο. Σε δεύτερο, είπα στον ίδιο ότι το αποφεύγει κανείς για προβλήματα απόσπασης. Τα ευρήματα της βιοψίας, τα διαδοχικά κομματάκια που θα πηγαίνεις προς το βάθος. Και θα πρέπει να τα έχεις αριθμίσει, ότι αυτό το πήρα από πιο μέσα, από πιο μέσα από την τυχωματική μοίρα του ουρητήρα. Έτσι. Αν λοιπόν αυτά τα διαδοχικά πράγματα που σου δίνουν στοιχεία για την έκταση της νόσους, πιστεύω ότι σου δίνουν και πράγματα για το αν θα πρέπει να κάνεις ουρητηροσκόπηση σε μια δεύτερη φάση μετά. Να ρωτήσω εγώ πόσοι... Καλά, όταν έχεις όγκο εκεί και δεν βλέπεις που το στόμιο κόβεις. Όταν βλέπεις το στόμιο εμφανώς και βλέπεις κάτι χνουδάκια γύρω-γύρω, εκεί τι κάνεις? Πάει κανείς να κόψει το στόμιο? Όχι, εντάξει, αυτό είναι. Γιατί και ο καυτηριασμός γύρω-γύρω κινδυνεύει ίσως περισσότερο κιόλας. Αυτό δεν πειράζει. Είναι σε αυτή την ιστορία ότι πάρει κανείς και παίρνει με την ψυχρή του, με τη λαβίδα του, να πάρει την ψυχρή βιοψία παραπέρα. Καίει προσεκτικά, πολύ προσεκτικά, όπως κάνουν σε έξι κατζόχυροι. Και πάλι είναι την εικόνα που έχει εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, πιστεύω. Τελικά. Με την εμπειρία να το πει κανείς το τι βλέπει και το τι εκτιμά ότι γίνεται. Αν θέλει εκείνη την ώρα, μπορεί να χώσει έναν ουρητηρικό και να πάρει μια κλεκτική κυταρολογική από πάνω. Δεν χάνει τίποτα. Ακριβώς. Για την άμεση προστασία του στομίου, αυτό που κάνουμε είναι να βάζουμε ένα ουρητηρικό 24 ώρες και την άλλη να το βγάζεις. Δηλαδή δεν πειράζει και να τραβήξει και καμιά λουπιά στο στόμιο. Δεν παθαίνει και τίποτα. Και ασφαλώς το πρόβλημα είναι η στένωση μετά. Αλλά την θερμοκαυτηρία στην περιοχή θα την κάνει κανείς μειώνοντας την ένταση της διαθερμίας και προσεκτικά. Δεν θα πάρει να κάνει ζζ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 ζ Ριζική κυστεκτομία, όλοι έχουμε αρρώστους που αφού αποτύχουν μετά φένα G3, αφού αποτύχουν με BCG, δεν θέλουν να κάνουν κυστεκτομή, θέλουν να κάνουν περαιτέρω ενδοκυστικές θεραπείες. Και εδώ αυτό που ελέγχει είναι αυτοί οι άρρωστοι που κάναν κυστεκτομή αμέσως μετά την αποτυχία του BCG, αν είχαν διαφορετική επιβίωση σε σχέση με αυτούς που αποφάσισαν διαφορετικά. Είπαν να κάνουμε και 2-3 εγχύσεις ή κάποιους κύκλους. Αλλά τελικά αναγκαστήκαν να κάνουν ριζική κυστεκτομή και μελετήσανε αν έχουμε κάποια διαφορά ως προς την επιβίωση. 61 ασθενείς στην γρήγορη κυστεκτομή, ας το πούμε έτσι, 56 στην καθυστερημένη. Οι ασθενείς οι οποίοι είχαν τα φένα στην πρώτη ομάδα, CIS συνήθως στη δεύτερη ομάδα για να κάνουν τελικά την κυστεκτομή. Αυτό τους οδήγησε δηλαδή εκεί. Η επιβίωση, αυτό που μελετήσανε, πόσο περισσότερο κρατήσαν την κύση τους αυτοί οι άνθρωποι. Και κρατήσαν την κύση τους περίπου, βεβαίως ήταν λογικό ότι υπήρχε μια διαφορά στατιστικά σημαντική, έτσι, αυτοί που καθυστέρησαν κρατήσαν περισσότερο την κύση. Αντικρατήσαν γύρω στο 1,7 χρόνια περισσότερο σε σχέση με αυτούς που αποφασίσαν αμέσως να βγάλουν την κύση τους.
Και λένε ότι αυτό μπορεί να είναι και underestimated, γιατί πολλοί από αυτή την ομάδα, τη δεύτερη ομάδα, τελικά δεν χρειαστήκαν και ποτέ κυστεκτομή. Οπότε μπορεί να είναι και περισσότερο αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι, σε σχέση με την πρώτη ομάδα. Τώρα, ας μην, ότι έχουμε λίγο μείνει πίσω, αυτό που παίζει κάποιο ρόλο ίσως στο upstaging, δηλαδή αυτοί που, αυτοί που καθυστερήσαν λίγο στην κυστεκτομή, ο κίνδυνος είναι μήπως θα έχουν προχωρημένο στάδιο, πιο προχωρημένο από ό,τι θα θέλαμε και έτσι κινδυνεύουν περισσότερο. Αυτοί που είχαν σε κάποια διουρηθρική lymphovascular invasion ήταν πολύ σημαντικός παράγων. Περιέργως ήταν και αυτοί που είχαν μεγαλύτερη ηλικία και αυτοί που είχαν TAF1 και inside του. Αλλά το πιο σημαντικό ήταν το lymphovascular invasion που θεωρήσαν ότι είναι κακό προγνωστικό σημείο και 8 στους 10 που είχαν σε κάποιο έβριμα από τις πολλές διουρηθρικές που έχουν κάνει γίνανε PTAF2 ή μεγαλύτερο κατά τη διάρκεια της ριζικής κυστεκτομής και ίσως αυτή δεν είναι η καλύτερη ομάδα. Να κάνω ένα σχόλιο. Τελικά λέγαμε οι παλιοί ότι πρόσεχε τον αισιολόγο που θα διαλέξει. Αυτό είναι πολύ βασικό. Νομίζω ότι πλέον πρέπει οπωσδήποτε να προσθέσουν πρόσεχε τον παθογονατόμο που θα διαλέξεις. Σωστό. Έτσι. Είναι σημαντικό να έχεις ένα, να συνεργάζεσαι με αυτόν, να του έχεις εμπιστοσύνη και να συζητάς το περιστατικό. Πλέον έχει γίνει απαραίτητο. Εσείς μπορείτε στο νοσοκομείο σας, εμείς δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να διαλέξουμε. Okay. Εντάξει, τώρα το overall survival και το cancer specific survival στις δύο αυτές κατηγορίες δεν ήταν διαφορετικό. Έτσι, παρόμοιο follow-up. Από αυτούς που υποτροπιάσανε μετά τον καρκίνο, περίπου ίδια, δηλαδή δεν άλλαξε κάτι ως προς το προσδόκιμο επιβίωσής τους και την επιτυχία της κυστεκτομής, αν καθυστερήσαν κάποιο διάστημα για να κάνουν τις ενδοκιστικές θεραπείες. Significant predictors, αυτοί που πεθάνανε, πάλι αυτό που μένει εδώ, κυρίως είναι το lymphovascular invasion και βεβαίως αυτοί που κάναν upstaging μετά από το TAF1 inside του, γίνανε TAF2 και TAF3, φυσικά αυτοί είχαν χειρότερη επιβίωση. Αυτό λοιπόν που σας είπα ότι το overall survival και το cancer specific survival δεν επηρεάστηκε, αυτοί που καθυστερήσανε δεν χάσαν και τίποτα, κράτησαν την κίζου λίγο περισσότερο. Risk factors, αυτοί ίσως που δεν θα πρέπει να περιμένουν πολύ για την κυστεκτομή τους είναι αν έχουν TAF1 inside του, αν έχουν involvement στην προστατική ουρήθρα και αν είχαν lymphovascular invasion. Αυτοί οι άρρωστοι ίσως θα πρέπει να μην κάνουν πολλές περαιτέρω ενδοκιστικές εγχύσεις και να βγάλουν την κίστη τους. Και λένε ότι αν έχουν δύο ή περισσότερο αυτούς παράγοντες που σας είπα, ίσως θα πρέπει να τη βγάζουν. Τώρα, το επόμενο είναι για την νεοεπικουρική. Νομίζω ότι τελειώνω, δεν θέλω πολύ. Δεν θυμάμαι τώρα να σας πω ένα λεπτό. Άλλα δύο, αλλά είναι ένα slide τα καθένα. Είναι αυτό και άλλα δύο. Αλλά είναι πολύ μικρά, ναι. Λοιπόν, εγώ δεν... Και του σκολαρίκου είναι 20 λεπτά, 25, δεν είναι. Θα γλιτώσω 5 λεπτά από εκεί. Λοιπόν, αν η νεοπικουρική χημειοθεραπεία, ξέρουμε όλοι, η νεοπικουρική δίνει ένα προσδόκιμο επιβίωση 5% καλύτερο και το κάνουν, αλλά δεν πρέπει να καθυστερήσουμε και την κυστεκτομή μας πάρα πολύ. Λένε ότι η κυστεκτομή πρέπει να γίνεται σε λιγότερο από 12 εβδομάδες από την διάγνωση του όγκου της κίστεως. Αυτό που δεν ξέρουν είναι αν η χορήγηση της νεοεπικουρικής χημειοθεραπείας, αυτή η καθυστέρηση που επιφέρει, γιατί επιφέρει μια καθυστέρηση, αν επηρεάζει το overall survival. Και αυτό κοιτάξανε εδώ τώρα. Έτσι, είναι μια μελέτη από το Johns Hopkins με 315 αρρώστους, έτσι, διάφορες παραμέτρους που μετρήσανε, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό που τα τελικά endpoints, καταληκτικά σημεία ήταν το μετά την adjuvant χημειοθεραπεία αν είχαν complete response, partial response, έτσι, να μην έχουν δηλαδή διθετικό όγκο και βέβαια από το όλο ποσοστό πόσοι ανταποκριθήκαν τουλάχιστον στη χημειοθεραπεία και το overall survival. 200 ασθενείς που μείναν για τη μελέτη, ένα μέρος των αρρώστων το 35% είχαν εξοκιστική νόσο από αυτούς. Το 1/3 είχαν και διάφορες ιστολογικές που ήταν πιο επιθετικές, δηλαδή μιλάμε για το 1/3 των αρρώστων δεν είναι και πολύ καλή υποψήφιοι. Το 22% έγινε TAF0. Το 29% είχαμε ένα downstaging σε TAF1 και inside του. Συνολικά είχαμε 50, οι μισοί ανταποκριθήκαν. Είχαμε μια ανταπόκριση σε μια μέση παρακολούθηση γύρω στους 43 μήνες.
Τώρα τα άλλα, οι πιο πολλοί κάνανε 3 κύκλους νεοαντζουβάντ χημειοθεραπείας. Αυτοί που είχαν, ήταν νεότεροι και είχαν αμυγός ουροθυλιακό καρκίνωμα είχαν καλύτερο overall survival. Αυτοί που κάνανε, που είχαν λιγότερους από 3 κύκλους και είχαν εξοπλιστική νόσο και θετικούς λεφαδένες είχαν χειρότερο overall survival. Έτσι. Εδώ λοιπόν μετρήσανε το διάστημα. Αυτή είναι η διάγνωση, αυτό είναι η έναρξη της χημειοθεραπείας στους 6 μήνες. 22 εβδομάδες, γιατί θέλαν 12 εβδομάδες για να κάνουν 4 κύκλους, gemcitabine και cisplatin, και 10 εβδομάδες αφήσανε μέχρι να κάνουν την κυστεκτομή. Βρήκαν ότι αυτά εδώ τα διαστήματα, είτε αυτό εδώ, είτε το συνολικό, δεν επηρέασε καθόλου το overall survival. Δηλαδή δεν είχαμε μια καθυστέρηση που να μας έπαιξε κάποιο ρόλο ως προς την επιβίωση των ασθενών. Έτσι, κανένα από τα treatment intervals ήταν στατιστικά σημαντικό με το overall survival. Εδώ ίσως βεβαίως υπάρχει ένα selection bias, γιατί οι άρρωστοι που πάνε στο Hopkins δεν ήταν όλοι μαύροι και αυτά, ήταν πιο πολύ μια συγκεκριμένη ομάδα ασθενών. Και βεβαίως δεν είχαμε και αρρώστους που είχαν toxicity progression, αυτοί δεν τους συμπεριλαμβάνουν και ίσως δεν ξέρουν πώς συμπεριφέρονται αυτοί οι ασθενείς. Άρα η ανταπόκριση στην επικουρική 51%, οι μισοί θα ανταποκριθούν. Δεν υπάρχει overall διαφορά στην επιβίωση με την καθυστέρηση και τα χρονικά διαστήματα. Όχι βέβαια ότι αυτό σημαίνει ότι αυτοί που δεν κάνουν adjuvant πρέπει να καθυστερούν. Έτσι. Και βεβαίως πρέπει να κάνουν τουλάχιστον 3 κύκλους νεοεπικουρικής για να έχουν κάποιο αποτέλεσμα, αλλιώς θα έχουν χειρότερο overall survival συνολικά. Και εδώ είναι δύο τελευταία τα σύγκριση. Σε αυτό έτσι θα τα αφήσουμε να περάσει. Okay, δηλαδή τώρα πέρασε ένα μήνυμα ότι κάνετε σε όλους νεοεπικουρική, μισή θα πάνε καλά και μπορεί να μην χρειαστούν και κυστεκτομία. Αυτά λέει τώρα το άρθρο αυτό. Είναι δυνατόν? Αυτό που είπε, καθίστε, ότι... διότι αυτά τα νούμερα ανταπόκρισης που λέει δεν τα έχουμε δει ποτέ σε χημειοθεραπεία. 50%. Τα έχετε δει ποτέ εσείς σε χημειοθεραπεία? Οι παλιότεροι, να ρωτήσω τους παλιότερους καθηγητές. Έχετε δει εσείς 51% απόκριση σε χημειοθεραπεία? Σε επειδή τα είπαμε προχτές που είχε ένα debate πιο πολύ, νομίζω πως εξαντλήθηκε τις προάλλες αυτό το πράγμα και νομίζω πως δόθηκε το μήνυμα τις προάλλες ότι δεν είναι όλοι οι άρρωστοι κατάλληλοι για να μπουν σε αυτήν την υποψήφια και ότι υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του όγκου που πρέπει κανείς να τα έχει λάβει υπόψη του για να πάρει την απόφαση αυτή για να στείλει τον άρρωστο στον ογκολόγο να κάνει την εισαγωγική χημειοθεραπεία. Και πάντοτε με το έχοντας τονίσει στον άρρωστο ότι κοίταξε να δεις αυτό που θα κάνεις δεν είναι για να αποφύγεις την επέμβαση, είναι για να χειρουργηθείς μετά για αυτή την ιστορία. Αλλά ότι είχαμε επιμείνει και είχαμε εξαντλήσει το θέμα προχθές ότι δε στέλνεις έναν άνθρωπο που του βγαίνει ο καρκίνος από τα αυτιά για να πάει να κάνει εισαγωγική χημειοθεραπεία και να κάνει κυστεκτομή μετά. Είναι... Διότι του έχει κάνει κακή ιατρική. Τον έχει καθυστερήσει ακόμα πιο πολύ για αυτή την ιστορία και έχει φουντώσει ακόμα πιο πολύ ο καρκίνος του γι' αυτό. Μα είδατε πώς είναι. Ότι θα πρέπει να τον έχει κάνει εσύ ταφ 0, αν είναι δυνατόν. 28 εβδομάδες, πόσους μήνες. Μην τον στείλει. Μην τον στέλνει δηλαδή γεμάτο καρκίνο του κύστη του. Θα πρέπει να τον έχει καθαρίσει όσο το δυνατόν πιο πολύ. Και κάναμε και το σχόλιο επίσης ότι καλύτερα από στην πορεία θα πάνε εκείνοι οι οποίοι έχουν γίνει στο παρασκεύασμα της κυστεκτομής ότι είναι ταφ 0 μετά την εισαγωγική χημειοθεραπεία. Άρα λοιπόν από όλο αυτό το κομμάτι των αρρώστων που αντιμετωπίζουμε και που είναι ο κανόνας ότι στην χώρα μας νομίζω πως τους δυτικούς καρκίνους τους βλέπουμε όταν είναι αρκετά προχωρημένοι, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για το ποιους επιλέγουμε να στείλουμε για να κάνουν εισαγωγική χημειοθεραπεία και ακολούθως κυστεκτομή. Όλα αυτά που είπες Δανής με δύο κουβέντες, δεν πρέπει να στέλνει αφρά ο ουρολόγος στον ογκολόγο για χημειοθεραπεία αν δεν έρθει σε συνεννόηση μαζί του, όχι μόνο να πει τον όγκο που βγάλει, τον αριθμό των όγκων, την εντόπιση του όγκου, διότι αν έχει εντόπιση το τρίγωνο και του πεις εσύ κάνει ή μην κάνεις χημειοθεραπεία, όλα αυτά διαφορετική έχει πορεία ως την ΣΑΡ, θέλει συνεννόηση ογκολόγου, ουρολόγου άμεση. Και επειδή ο άρρωστος κατά κανόνα του μπαίνει στο μυαλό ότι με αυτό που πάει να κάνει είναι ότι θα πάει να γλιτώσει την κύστη του. Δεν είναι αυτό το θέμα. Έτσι είναι άλλο πρωτόκολλο εκείνο που θα πάει να γλιτώσει την κύστη του υποτίθεται. Και θα, έτσι. Αλλά θα πρέπει να το έχει κουβεντιάσει όπως το είπαμε. Τώρα το σύγκριση low dose PSZ
με στάνταρ δόση, προσπαθήσαν να συγκρίνουν, τουλάχιστον να αποδείξουν τον non-inferiority των 40 mg. Δεν καταφέραν να το δείξουν, έτσι είχαν περισσότερα complete responses με τη στάνταρ δόση. Υποτροπή, πρόοδος και overall survival δεν είχαμε διαφορές, αλλά είχαμε τουλάχιστον λιγότερες επιπλοκές, πράγμα λογικό. Και ένα τελευταίο. Και πώς εξηγούν, Γιάννη μου, δύο λεπτούλια, γιατί αυτό το πράγμα οι Ιαπωνέζοι εκεί πέρα πώς εξηγούν. Είναι και randomized control, υποτίθεται. Ναι, καμία αντίρρηση. Mm. Αλλά δόξα στον ύψιστο, μέσα στο 2016 δημοσιεύτηκε και η τεράστια μελέτη της EORTC που κάποιοι από εμάς είχαμε συμμετάσχει στα χρόνια πριν για αυτό το πράγμα και κάναμε 150 χρόνια για να ολοκληρωθούν όλες αυτές τις ιστορίες και έδειξε άλλα πράγματα. Μην το περνάμε έτσι. Έτσι είναι κάτι, είναι διαφορετικός πληθυσμός. Όχι, οι Ιαπωνέζοι. Όχι. Επιμένω. Ναι. Μα έχουμε τη μελέτη την τεράστια της EORTC που λέει άλλα πράγματα. Ελάχιστον να έχουμε τελειώσει και μετά και το τελευταίο είναι για τη διουρηθρική με διπολική, ότι είναι μια τις επιπλοκές, prospective randomized control study, ότι είχαμε λιγότερη διέγεση στους θυροειδούς και λιγότερα perforations. Εντάξει, αυτό και πρακτικά νομίζω έτσι λέει τώρα. Εντάξει. Σαν απο... Η μελέτη για τον BCG ήταν σαν αποτέλεσμα της έλλειψης του φαρμάκου όπου σε πολλές χώρες αντιμετωπίστηκε κάνοντας τους ασθενείς τη μισή δόση για μία μπούλα για δύο ασθενείς. Γι' αυτό είναι αυτή η...